Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον συνάδελφο τον Πάνο τον Τζίφα να μας ενημερώσει. Να μας ενημερώσει και να μας πει αναλυτικά. Βέβαια, να πούμε ότι είχαμε και άγριο ξύλο μεταξύ ανήλικων κοριτσιών και με τους φίλους τους να βιντεοσκοπούν το περιστατικό. Όλο το ρεπορτάζ το έχει η Σόφη Καλαβροζιώτη να μας πει αναλυτικά τι έγινε. Βέβαια, έχουμε κάθε ξανά. Κάθε τρεις και λίγο κυκλοφορούν τέτοια βίντεο με ανήλικα, όχι μόνο αγόρια, και κορίτσια που πλαγώνται στο ξύλο. Για να καταλάβετε πόσο έχει ξεφύγει η κατάσταση, πόσο έχουμε την εγκληματικότητα. Στην όμορφη πόλη, στην παλιά πόλη των Χανίων, έγινε αυτό το περιστατικό. Δύο μαθήτριες μαλλιοτραβιούνταν, χτυπούσαν η μία την άλλη. Υπήρχε κι άλλο ποσοστό μαθητριών δίπλα, δεν παρενέβαινε. Αντιθέτως, όταν παρενέβαινε ήταν υπέρ ή κατά της μιας ή της άλλης πλευράς και βιντεοσκοπούσε διαρκώς κάνοντας σχόλια. Αντιλαμβάνεστε πού πάμε με όλες αυτές τις καταστάσεις των κοριτσιών, των αγοριών κτλ. Δηλαδή το διαδίκτυο έχει καταστρέψει και θα καταστρέψει τα παιδιά μας αν δεν υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να προστατεύσει. Γιατί χρησιμοποιείται σαν πλατφόρμα επιβεβαίωσης της αξίας τους, ποιας αξίας τους, δηλαδή του ξυλοδαρμού, ποιοι είναι ανώτεροι, ποιοι είναι πιο μάγκες. Είναι φοβερό αυτό να συμβαίνει και μεταξύ κοριτσιών. Με αφήνει άναυδη. Γίναμε ζούγκλα. Δυστυχώς είναι λυπηρά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Είναι πολύ λυπηρά όλα αυτά τα οποία γίνονται με την νεολαία μας. Κύριε Βιτάλη, βλέπετε πώς έχει ξεφύγει η κατάσταση με την νεολαία. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Είναι αυτό που λέει και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, νόμος και τάξη. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει η πολιτεία, από τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τι πρότυπα έχουν στα σπίτια τους. Τι βλέπουν στο διαδίκτυο. Ποια είναι τα μηνύματα που δίνουμε στα παιδιά μας. Η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Οι υπουργοί, οι αρμόδιοι, τι πράττουν, πώς ενεργούν. Γιατί αφήνουν να σαπίζει την νεολαία. Όταν ένα κράτος ξεκινάει λυπηρά, με τέτοια παιδιά, λυπηρά, με παιδιά τα οποία βρίσκονται σε παραβατική συμπεριφορά. Και στενάχωρα. Είναι πολύ σημαντικό. Και βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Να βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές. Και εδώ, έκνομες. Αυτό το οποίο μένει, συνδέστε με παρακαλώ, και αυτό το οποίο μένει είναι να δούμε και να καταλάβει ο κόσμος, να καταλάβει ο κόσμος ότι τα πράγματα αγριεύουν. Και την ευθύνη την έχουν τα σχολεία. Δεν υπάρχει παιδεία πλέον. Δεν υπάρχει πλέον παιδεία. Δεν υπάρχει παιδεία. Είναι συγκλονιστικά τα όσα βλέπουμε. Λείπουν οι αρχές, λείπουν οι αξίες, λείπουν τα πρότυπα. Μάλιστα. Σε